Για πλήρη υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και της μέρημνας για την προετοιμασία νέων στελεχών στον χώρο του τουρισμού, κάνουν λόγο παράγοντες του χώρου με φόντο την πρόθεση του Υπουργείου Τουρισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητο ξενοδοχειακό συγκρότημα που τις περασμένες δεκαετίες λειτουργούσε συνδυαστικά με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκινιχάνι και που τα τελευταία χρόνια πέρασε στην απόλυτη παρακμή με χαριστική βολή το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Μετά την προδιαγεγραμμένη κτηριακή απαξίωση, η εξέλιξη αυτή προκαλεί αντιδράσεις για το τι μπορεί να σημαίνει για την τύχη της ίδιας της σχολής. Είναι απαράδεκτη, δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά τα κριτήρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να παλέψουμε να παραμείνει η σχολή ως ήταν. Επίσης είναι ζήτημα άμεση αποκατάσταση των ζημιών και να επαναλειτουργήσει η σχολή όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε μια συστηματική απαξίωση της σχολής των τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκινιχάνι εδώ και χρόνια. Μια σχολή που να σημειωθεί ότι έχουν αποφοιτήσει περισσότερες διευθυντές που στελεχώνουν όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία. Ο σχεδιασμός αυτός εντείνει τον προβληματισμό, καθώς το στίγμα του έδωσε σε τοπικό ραδιόφωνο ο Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, χωρίς ωστόσο σε αυτή τη φάση να αποσαφηνίζεται και το καθεστώς υπό το οποίο θα λειτουργήσει η σχολή και θα καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών. Είναι θέμα στρατηγικής. Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, θα προτιμούσα μια δημόσια δομή, γιατί το ελληνικό δημόσιο στον τομέα και της υγείας και της παιδείας τα τελευταία χρόνια κάνει καλά πράγματα και εκεί θα μπορούσε να στηριχθεί. Αν όμως είναι στρατηγική του Υπουργείου, τότε σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει ιδιωτικός φορέας, αλλά πρωτίστως προς Θεού να διαφυλαχθεί το εκπαιδευτικό αντικείμενο, το κέρδος για τα παιδιά. Σχετική αναφορά έκαναν οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, στην οποία περιέγραψαν μια μεθοδευμένη κίνηση που τα τελευταία χρόνια άφηνε το κτίριο του ξενοδοχείου της σχολής να καταραίει, με το τελειωτικό χτύπημα να δίνεται από το σεισμό που το κτίριο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Γίνεται ολοφάνερη η απαξίωση των εγκαταστάσεών της με σκοπό την παραχώρησή τους σε ιδιώτες και φυσικά ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας της σχολής. Εμείς λοιπόν ζητάμε και λέμε άμεση στη στράτευση όλων των τουριστικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και των βουλευτών, που πραγματικά άμεσα να γίνουν δικτυακές παρεμβάσεις. Επιχειρώντας να διαχωριστεί το μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την αμιγώς επιχειρηματική, που περιλαμβάνει τη λειτουργία του ξενοδοχείου, στελέχη του εργατικού κέντρου και του σωματείου ξενοδοχείου υπαλλήλων, διευκρίνησαν ότι μελανό σημείο παραμένει τι θα γίνει με τη διαμονή των σπουδαστών μέσα στο ξενοδοχείο και αν αυτή θα είναι δωρεάν. Τη στιγμή που ο ιδιώτης που θα πάρει τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας θα απολαμβάνει παρεχόμενες υπηρεσίες από σπουδαστές με μικρό κόστος εν είδη πρακτικής. Δυστυχώς υπήρξε μια απαξίωση και υπάρχει ακόμα και ο στόχος αυτή τη στιγμή φάνηκε ξεκάθαρα που εμείς τον γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή. Ήταν να περάσει σε ιδιώτες, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουν να δώσουν σε ιδιώτη το ξενοδοχείο και όχι μόνο σχεδόν τσάμπα, αλλά δήθεν θα συντηρεί τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων για να έχει εννοείται και δωρεάν προσωπικό να λειτουργεί το ξενοδοχείο του. Για γενικευμένη απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που εκτός από την κατάσταση της ίδιας της σχολής στον Άγιο Νικόλαο αλλά και της ανενεργής επί της ουσίας σχολής ξεναγών στο Ρέθυμνο, πρόσθεσαν ότι ακόμη και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που ήθελαν να κάνουν τη μετεκπαίδευσή τους για να λάβουν από το ερχόμενο καλοκαίρι 10% επιπλέον στο μισθό τους, ακόμη δεν έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για να ξεκινήσει. Παλαιότερα ήδη είχε αρχίσει να λειτουργεί η σχολή της μετεκπαίδευσης. Συνήθως άρχιζε τέλη Δεκέμβρη, αρχές Ιανουαρίου. Φέτος έχει αργήσει πάρα πολύ και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να μην την παρακολουθήσουν πολλοί εργαζόμενοι, γιατί θα έχουν αρχίσει την εργασία στους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.